Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς πρόβλημα από την Νίκαια, επικρατώντας 2-0 του Ιωνικού με τα γκολ των Μακαμπού και Φορτούνη. Δεύτερη σερή νίκη για τους Ερυθρόλευτους που είναι στο μείον 3 από την ΑΕΚ και στο μείον 10 από τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ ιτήθηκε 2-1 στους Ζωσιμάδες από τον αξιόμαχο, ειδικά στο πρώτο μέρος, ΠΑΣ Γιάννηνα, και είδε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να αυξάνεται στους 7 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να εντυπωσιάσει με την εμφάνισή του, επικράτησε του Λιβαδιακού εκτός έδρας με 1-0 με σκόρερ τον Βέρμπιτς και επέστρεψε σε θετικά αποτελέσματα που ήταν και το ζητούμενο μετά από 2 σερίς οπαλίες. Το παιχνίδι στιγματίστηκε από επεισόδια στην ανάπαυλα. Ισόπαλο 0-0 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Βόλο για την 16η αγωνιστική του Super League, με τους κριτικούς να έχουν τις καλύτερες ευκαιρίες, αλλά τους Θεσσαλούς να αντέχουν. Σήμερα Αστέρας Τρίπολης Λαμία στις 5, Πανετολικός Ατρόμητος στις 6 και ΠΑΟΚ Άρης στις 8. Στην Αγγλία, χωρίς νικητή, έληξε τον ντέρμπι κορυφή στο Emirates ανάμεσα σε Arsenal και Newcastle, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε αναμετρήσεις με ενδιαφέρον από τα πρωταθλήματα Αγγλίας και Ιταλίας. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη μέρα.